Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι και εδώ στη Ρόδο και σε όλη την Ελλάδα ένα μήνυμα μεταφέρουμε. Τώρα είναι η ώρα της μάχης και όχι της αναμονής. Τώρα είναι η ώρα της αποφασιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ για να δυναμώσει η ελπίδα ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Συναντιόμαστε σε μια περίοδο πυκνών πολιτικών εξελίξεων με τα λαϊκά προβλήματα να οξύνονται ενώ τα κέρδη κάποιων λίγων επιχειρηματικών ομίλων να εκτοξεύονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να την αναποδογυρίσει μιλώντας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για τη δίθεν λαϊκή ευημερία. Συναντιόμαστε όμως και σε μια περίοδο που τα όπλα των υπεριαλιστών έχουν βγει από τα θικάρια διεθνώς και βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στους δύο πολέμους που μένονται στη γειτονιά μας. Με την Ρόδο να βρίσκεται στο σταδροδρόμι αυτών των ατοικών σχεδιασμών. Όλα αυτά δεν είναι βέβαια καθόλου άσχετα μεταξύ τους. Αντίθετα, είναι απολύτως αλληλένδετα. Το ένα είναι συνέχεια του άλλου και όλα μαζί συνθέτουν την αλυσίδα αυτού του συστήματος, αυτού του κράτους, αυτής της εξουσίας, που κρατά ασφικτικά δεμένο το λαό μας και την νεολαία μας, τους εμποδίζει να ζουν απολαμβάνοντας σύγχρονες ανάγκες στο ύψος των δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η ανθρώπινη πρόοδος, η τεχνολογία, η επιστήμη. Μόνο να σκεφτούμε το εξής. Στα χρόνια της σχεδόν δεκαετούς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης πεινούσαν οι άνεργοι αυτοί που δεν είχαν δουλειά. Σήμερα, στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ακόμα και αυτοί που εργάζονται και μάλιστα πολύ σκληρά και για πάρα πολλές ώρες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να καλύψουν τις ανάγκες τους ακόμα και τις πιο βασικές όπως είναι η στέγαση, οι λογαριασμοί του ρεύματος, η αγορά των απαραίτητων ειδών για τη διαβίωση. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με την ανικανότητα μιας κυβέρνησης, ενός πρωθυπουργού, προφανώς υπάρχουν και τέτοιες πλευρές ανίκανων υπεύθυνων στην ηγεσία του κράτους και της κυβέρνησης. Αλλά αφορά από τη μια στην ικανότητα, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, μιας κυβέρνησης να τρέχει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, να εξαπολύει η ολομέτωπη επίθεση στο λαό, και απ' την άλλη μια βολική αντιπολίτευση να κρατάει τα μπόσικα και να στηρίζει αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Κυρίως όμως έχει να κάνει με την ικανότητα ενός βάρβαρου συστήματος να δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερα αδιέξοδα στη ζωή του λαού. Στο νησί σας, στη Ρόδο και στο τουριστικό θαύμα που διαφημίζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που δημιουργεί στο λαό αυτή η βάρβαρη πολιτική γίνονται όλο και πιο ορατά. Δείτε τη μια πλευρά της αντίφασης. Τα δικά του στοιχεία λένε πως οι διεθνείς αφήξεις αναμένονται φέτος να ξεπεράσουν τα τρία εκατομμύρια, χωρίς να συνυπολογίζονται εδώ η κρουαζιέρα και οι επισκέπτες από την Τουρκία, μετά την πρόσφατη συμφωνία. Οι δικέ τους μελέτες λένε πως τα έσοδα, αν δεν έχουν ξεπεράσει, σίγουρα, σίγουρα, αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων βέβαια η μερίδα του Λέοντος αφορά τους μεγαλοξενοδόχους, τα μεγάλα τουριστικά πρακτορία. 40.000 είναι πάλι με τα δικά του στοιχεία οι εποχικοί εργαζόμενοι στη Ρόδο και πάλι δεν φτάνουν να καλύψουν τέτοια μεγέθη. Να γιατί όταν αρχίζει η τουριστική σεζόν αδειάζουν τα σχολεία από μαθητές λαϊκών οικογενειών. Να γιατί το κράτος του κεφαλαίου που υψώνει φράχτες και κυνηγά μετανάστες και πρόσφυγες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στα σύνορα και τη θάλασσα ταυτόχρονα παίρνει μέτρα για να εξασφαλίζει φτηνό εργατικό δυναμικό στην μεγαλοεργοδοσία με διακρατικές συμβάσεις αξιοποιώντας το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, αυτή που ενδιαφέρει εμάς. Ποιο είναι το αντίκρισμα αυτής της μεγάλης, της τεράστιας τουριστικής ανάπτυξης για τους εποχικούς εργαζόμενους στον κλάδο, για παράδειγμα. Τα ξέρετε, τα ζείτε. Σκληρή δουλειά ως την εξάντληση κατά κανόνα χωρίς ρεπό και οκτάωρο για λίγους μήνες και στη συνέχεια ανεργία. Συνολικό εισόδημα 8 με 9.000 ευρώ το χρόνο στην καλύτερη και 100 ένσημα το χρόνο, που σημαίνει ότι για να βγει ένας ξενοδοχοϊπάλληλος σε πλήρη σύνταξη για όσα και με όσα ισχύουν σήμερα, θέλει γύρω στα 60 χρόνια δουλειάς όσο για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ακούγεται έτσι κι αλλιώς σαν ανέκδοτο όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν τόσες ώρες χωρίς ξεκούραση σε μια δουλειά υψηλής έντασης. Μια ματιά στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου το καλοκαίρι που κατακλείζονται από εργαζόμενους στον τουρισμό αρκεί. Άλλωστε ποιος ελέγχει ποιον. Ποιος κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός Ελέγχει ποιον μεγάλο εργοδότη για τις συνθήκες, για παράδειγμα, δουλειάς. Χώρια που το νομικό πλαίσιο είναι κομμένο και ραμμένο μόνο στα μέτρα των εργοδοτών. Όμως, αλήθεια, ποιο είναι το αντίκρισμα αυτής της τεράστιας τουριστικής ανάπτυξης συνολικά για το λαό της Ρόδου. Μήπως βελτιώθηκαν οι υποδομές... Μήπως πάρθηκαν πρόσθετα μέτρα πολιτικής προστασίας σε ένα τόπο που βουλιάζει από τουρίστες. Οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βγαίνουν ορμητικά στην επιφάνεια όταν ξεσπά μια έκτακτη κρίση, όπως έγινε με τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές στο νησί, όταν φάνηκε ότι δεν υπήρξε κανένα σχέδιο εκένωσης και μόλις η φωτιά έφτασε στα ξενοδοχεία, ο κόσμος έτρεξε για να σωθεί. Ήταν η βοήθεια εργαζομένων και κατοίκων με δική τους πρωτοβουλία που έπαιξε ρόλο για να σωθεί κάπως η κατάσταση. Τα κλειστά γήπεδα που άνοιξαν δεν είχαν ούτε μπουκάλι νερό να δώσουν, αλλά μέσα σε λίγες ώρες κατακλείστηκαν από τη βοήθεια των ντόπιων που έκαναν και σε αυτή την περίπτωση πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Οι πτήσει φυσικά δεν σταμάτησαν να έρχονται, μη τυχόν και χαθήκαν ένα ευρώ, αλλά δεν εξασφαλίστηκαν καν έκτακτες πτήσει για όσους ήθελαν να φύγουν. Και αυτό το χάλι παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση και τους διάφορους παπαγάλους της τα μέσα, ως δίθεν επιτυχία ως η μεγαλύτερη εκένωση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Είναι οι ίδιοι που την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η κυβέρνηση ξυλοφόρτωνε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τους εποχικούς πυροσβέστες που διεκδικούν μονιμοποίηση, δωδεκάμινη εργασία, τους ίδιους δηλαδή που χειροκροτούσε υποκριτικά μέσα στο καλοκαίρι, έλεγαν ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε πυροσβέστες μέσα στο χειμώνα για να περιφέρονται. Και τα έλεγαν αυτά όταν την ίδια στιγμή ήταν σε εξέλιξη Νοέμβρη μήνα μεγάλη πυρκαγιά στο Παγκαίο. Τα έλεγαν αυτά ενώ έχανε τη ζωή του την ώρα της υπηρεσίας από ανατροπή του υπηρεσιακού οχήματος ένα πυροσβέστη στην Εύβοια, που προφανώ σύμφωνα με αυτού του φωστήρε περιφερόταν άσκοπα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που αντιμετωπίζει ω κόστο ακόμα και τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Και επειδή κάποιοι δήθεν αντιπολιτευόμενοι επιμένουν να κρύβουν αυτή την αλήθεια που είναι και η ουσία εδώ που τα λέμε των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλάνε μόνο για τις ιδεολειψίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους ρωτάμε, στην Ισπανία τι ιδεολειψίες έχει η αγαπημένη του σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ, του Πασόκ της Ισπανίας δηλαδή, που μαζί με τη δεξιά τοπική διοίκηση της Βαλένθια άφησαν το λαό απροστάτευτο και μάλιστα απέναντι σε ένα φαινόμενο που είχε προβλεφτεί και φτάσαμε να έχουμε πάνω από 200 νεκρούς και άγνωστο πόσους αγνοούμενους. Και εκεί αποκλειστικά και μόνο λόγω ανικανότητας και ιδεολειψιών έχουν αφήσει εδώ και τόσες μέρες τους πληγέντες να παλεύουν ουσιαστικά μόνοι τους με τις λάσπες όπως ακριβώς έγινε και στη Θεσσαλία πέρσι με τον Ντάνιελ. Δεν περιμένουμε βέβαια από όλους αυτούς και καμιά σοβαρή απάντηση σε αυτά όλα τα ερωτήματα. Ας δούμε όμως πώς μεταφράζεται το περιβόητο τουριστικό θαύμα της Ρόδου και σε άλλες πλευρές που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής του λαού του νησιού, όπως είναι για παράδειγμα η παιδεία, όπως είναι η υγεία. Ποιο θαύμα ζουν οι μαθητές στα σχολεία του νησιού, όταν είδαν τα σχολιά τους να συγχωνεύονται, οι δικότητες στα ΕΠΑΛ να καταργούνται, εξελίξεις που ευτυχώς ματαιώθηκαν κάτω από την παρέμβαση μαθητών εκπαιδευτικών και γονιών. Δεν βλέπουν ότι τα σχολεία τους δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη για να λειτουργήσουν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Ποιο θαύμα ζουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι στο νησί που δεν βρίσκουν φτηνή στέγη. Όλη η Ελλάδα διάβασε το καλοκαίρι για το δάσκαλο εδώ στη Ρόδο που κοιμόταν στο αυτοκίνητό του. Για να μην πούμε για τη φοιτητική στέγη συνολικά για τα προβλήματα των φοιτητών που βλέπουν τις σχολές τους να εγκαταλείπονται και τις σπουδές τους να υποβαθμίζονται συνεχώς. Ποιο θαύμα ζουν οι κάτοικοι του νησιού στον τομέα της υγείας με το νοσοκομείο το καλοκαίρι να εξυπηρετεί υπερδιπλάσιο πληθυσμό και όλα τα σοβαρά περιστατικά από τα γύρω νησιά με περίπου 200 νοσηλευτές και 70 γιατρούς να λείπουν. Αντίστοιχη φυσικά είναι η κατάσταση στα κέντρα υγείας, τα οποία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σοβαρά περιστατικά, αφού η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη σε συνδυασμό και με την τραγική υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουν χαθεί και άλλες ανθρώπινες ζωές. Ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν αν υπήρχε κέντρο υγείας πλήρως τελεχωμένο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ποιο θαύμα ζουν οι διοπαλλαιστές αγρότες της Ρόδου που φέτος πραγματοποίησαν τις πιο μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στο νησί. Δεν τους φτάνουν τα μεγάλα προβλήματα του υψηλού κόστους παραγωγής των χαμηλών τιμών, της μείωσης των επιδοτήσεων. Τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις μεγάλες καταστροφές της καλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Νότια Ρόδο οι αγρότες δεν έχουν σταγόνα νερό για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Βέβαια, στην ίδια περιοχή, για τα μεγάλα ξενοδοχεία και τις πολυτελείς βίλες, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κυβικά άριστης ποιότητας νερού για πισίνες, για γκαζόν, καλοπιστικά φυτά και τις ανάγκες χιλιάδων τουριστών. Μάλιστα σε χωριά στα οποία μετέτρεψαν τα αγροτικά δίκτυα άρδευση σε μεικτά. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο ο Δήμος Ρόδου να απαγορεύει στους αγρότες να ποτίσουν τα χωράφια τους από αυτά τα δίκτυα, διότι θέλουν όλο το νερό αποκλειστικά και μόνο για την τουριστική βιομηχανία. Ουσιαστικά, με αυτή την πολιτική, στη διαχείριση νερού, αναγκάζουν τους αγρότες της Νότιας Ρόδου να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Αυτό είναι ο στόχο τους και μόνο με τον κοινό αγώνα μας μπορούμε να τους εμποδίσουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε βέβαιοι ότι παράλληλα με όλα τα παραπάνω που αποσχολούν εδώ το λαό της Ρόδου, δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να μην ανατριχιάζει, να μην θλίβεται, να μην ανησυχεί από τις πολεμικές εικόνες που έχουν κατακλείσει πλέον την καθημερινότητά μας, οι οποίες βέβαια δεν έρχονται και από τόσο μακριά, δίπλα μας είναι. Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί εδώ και ένα χρόνο τη γενικευμένη επίθεση που έχει εξαπολύσει η δολοφονική μηχανή του Ισραηλινού κράτους ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε 43.000 νεκρούς, εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες, τεράστιες υλικοτεχνικέ καταστροφές. Το Ισραήλ που με τις πλάτες των ΙΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών συμμάχων του εδώ και δεκαετίες έχει καταλάβει τα Παλαιστινιακά εδάφη στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει το κράτος της Παλαιστίνης ενώ διατηρεί υποκατοχή και εδάφη της Συρίας και στο Λίβανο κάνει τα πάντα τους τελευταίους 13 μήνες για να προκαλέσει γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή. Στο Λίβανο, η αιματοχυσία που προκαλεί το Ισραηλινό κράτος έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, ανάλογα και στη Συρία, ενώ και η νέα αεροπορική πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τελευταία τροφοδοτεί την κλιμάκωση και φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου σε μια περιοχή που καίγεται στη φωτιά των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Είναι πραγματικά ντροπή για τη χώρα μας η απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η στάση των άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντισμού που αναγνωρίζουν δίθεν δικαίωμα αυτοάμυνας στον κατακτητή και δολοφόνο. Και τα μικρά παιδιά πλέον έχουν καταλάβει πόσο προσχηματική ήταν η επίκληση της επίθεσης ε, της, της, της ΧΑΜΑΣ στις, στις 7 του Οκτώβρη του 2023 για τη σφαγή που ακολούθησε. Πραγματική αιτία. Για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν είναι άλλοι από την επιδίωξη του Ισραήλ, των ΙΠΑ, των συμμάχων τους, να βάλουν στο χέρι τις πρώτες σύλλες, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς των προϊόντων που χαράσσονται στην περιοχή, στον ανταγωνισμό τους και με άλλες αστικές τάξεις. Και για να το πετύχουν αυτό, προϋπόθεση είναι να βγει από τη μέση ο Παλαιστινιακός λαός, να ενταφιαστεί οριστικά η προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Ταυτόχρονα έχει ξεπεράσει τα δυόμιση χρόνια ο αιματηρός πόλεμος και στην Ουκρανία, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι από τη Μιά, και την καπιταλιστική Ρωσία με τους συμμάχους της από την άλλη. Όλο και περισσότερα όπλα, όλο και πιο νέα, πιο δολοφονικά ρίχνονται στη μάχη και από τις δύο πλευρές. Γίνονται ακόμα και γυμνάσια για τη χρήση πυρηνικών όπλων στα οποία συμμετέχει και η χώρα μας. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία επίσης γίνεται για το ποιο τελικά θα βάλει στο χέρι τις επιχειρήσεις, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, την έφορη γη, τους πυρηνικούς σταθμούς, τις πρώτες σύλλες, την εργατική δύναμη, την ΑΟΖ, όλα αυτά δηλαδή που στο 1991 με την ανατροπή του σοσιαλισμού έγιναν και πάλι εμπορεύματα. Έτσι, δυο λαοί, ο ρώσικος και ο ουκρανικός λαός, που μεγαλούργησαν ειρηνικά στα πλαίσια τότε, της κοινή σοσιαλιστικής τους πατρίδας σήμερα βρέθηκαν να αλληλοσκοτώνονται για τα συμφέροντα ντόπιων και ξένων αφεντικών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι με μπλεγμένη στους δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική της έχει την στήριξη και των άλλων κομμάτων που ούτε κατά διάνοια δεν αμφισβητούν τις στρατηγικές συμμαχικές επιλογές της άρχουσας τάξης της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ, τους ημεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς επειδή αυτές οι συμμαχίες είναι στρατηγικές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διαταραχθούν όποιος κι αν βρεθεί τελικά στη θέση του Προέδρου τον είπα. Άλλωστε και κατά την προηγούμενη θητεία του Τραμπ τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά στη συνέχεια πολύ πρόθυμα αναβάθμισαν τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και με το διαβολικό Προεδρό τους. Δηλαδή η χώρα μας θα συνεχίσει να αποτελεί το δεδομένο σύμμαχο των ΙΠΑ, να παίζει το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου των επικίνδυνων νατοικών σχεδιασμών στην περιοχή, που θα συνεχιστούν και με τον Τραμπ που εκλέχτηκε χτες, 47ο πρόεδρος των ΙΠΑ. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα αποτέλεσμα εχθρικό για τους λαούς όλου του κόσμου και για τον ίδιο τον Αμερικάνικο λαό. Ακόμα και εκεί όμως, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας σαν κόμμα που πήγαμε αντιπροσωπεία στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, γίνονται, υπάρχουν διεργασίες, αναπτύσσονται νέοι μεγάλοι αγώνες, απεργιακοί και άλλοι που αποτελούν και την πραγματική ελπίδα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πίσω από τη μεγάλη εμπλοκή της χώρας μας βρίσκονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης υπέγραψε συμφωνία με τον Ζελένσκι για να στείλει και άλλα όπλα και πυρομαχικά η Ελλάδα στον πόλεμο και για να ανοίξει ο δρόμος ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει αύριο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ποια Ελλάδα όμως, μήπως θα συμμετέχουν σε αυτή την ανοικοδόμηση οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι αγρότες της Ρόδου. Η Ελλάδα των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, των λεγόμενων εθνικών εργολάβων θα συμμετέχει. Όλοι αυτοί δηλαδή που μαζί με τους Αμερικάνους και Ευρωπαίους καπιταλιστές πριν ακόμα τελειώσει ο πόλεμος βιάζονται να βάλουν το χέρι στο μέλι της εκμετάλλευσης του λαού της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει τη χώρα μας σε συνδετήρα του Αμερικανονατοϊκού Ιμπεριαλισμού ανάμεσα σε δύο θερμές συγκρούσεις κουβαλώντας το λάδι στη φωτιά των πολέμων της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι στρατιωτικές βάσεις των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται και με την αποστολή πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που υποτίθεται ο λαός μας πληρώνει για την άμυνα της χώρας μας. Αυτό γίνεται με τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους σχεδιασμούς των ευρωνατοϊκών ημπεριαλιστών. Την ώρα που, όπως λένε, δεν υπάρχουν λεφτά για τα σχολιά, για τα νοσοκομεία, για το κέντρο υγείας της Ρό, για τα κέντρα υγείας στη Ρόδο, η κάθε φρεγάτα που στέλνει η κυβέρνηση στην Ερυθρά Θάλασσα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και του Ισραήλ φυσικά, κοστίζει μέχρι και μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα που δεν μπορεί όπως λένε να έχει ανθρώπους μέσα στα δάση για να τα φροντίζουν, για να εντοπίζουν έγκαιρα τις φωτιές, έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να περιπολεί τον εναέριο χώρο της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, του Κωσόβου, της Βοσνίας, της Βουλγαρίας με κάθε πτήση μαχητικού να κοστίζει 15 έως 20 ευρώ την ώρα. Όλα τα παραπάνω εγκυμονούν μεγάλες περιπέτειες για το λαό μας. μιας και στον πόλεμο πάντα υπάρχουν δύο πλευρές και η άλλη πλευρά απειλεί με αντίπεινα. Κανένα εθνικό συμφέρον της Ελλάδας ή άλλης χώρας δεν δικαιολογεί την σφαγή 17.000 παιδιών και άλλων τόσων γερόντων και γυναικών στην Παλαιστίνη. Το εθνικό συμφέρον στο οποίο αναφέρεται η κυβέρνηση είναι ταυτισμένο με τα συμφέροντα και τα κέρδη των εκμεταλλευτών του λαού μας. Η επιδίωξη για αναβάθμιση του ρόλου των ελληνικών μονοπωλίων βρίσκεται πίσω από αυτή την πολύμορφη πολεμική εμπλοκή η άρχουσα τάξη της Ελλάδας, εκφράζοντας τη δική της επιθετικότητα για να ενισχύσει τη θέση της στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ευρωατλαντικού Μπλοκ στην περιοχή. Ταυτόχρονα, πάλι για να εξυπηρετήσει τα δικά της ιδιωτελή οικονομικά συμφέροντα και επιδιώξεις, βάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, στο τραπέζι του παζαριού με την Τουρκία που θα στηθεί ξανά την Παρασκευή πάντα υπονατοϊκή ομπρέλα με την επίσκεψη του κυρίου Φιντάν. Την επιχείρηση εφησυχασμού και τα περί ήρεμων νερών κουρελιάζουν κάθε τόσο τα επεισόδια στο Αιγαίο, όπως αυτό εδώ κοντά στην Κάσο, τον Ιούλιο, αλλά και η πρόσφατη, απαράδεκτη, τουρκική Ναύτεξ που υποστηρίζει ότι η περιοχή μεταξύ της Χίου και της Λέσβου βρίσκεται επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αέρα στα πανιά αυτών των απαράδεκτων διεκδικήσεων δίνει ο ίδιος ο ευρωατλαντικός σχεδιασμός στην περιοχή. Αυτός που η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα παρουσιάζουν ως δίθεν ασπίδα προστασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό να δυναμώσει την πάλη του για το διώξιμο των Αμερικάνικων βάσεων που είναι εφαλτήριο πολέμων που στοχοποιούν το λαό μας. Για την επιστροφή όλων των τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων μακριά σε διάφορες συμπεριαλιστικές αποστολές. Για τον απεγκλωβισμό της χώρας από αυτά τα σχέδια των υπεριαλιστικών ενώσεων με το λαό κυρίαρχο στον τόπο μας. Για να δυναμώσει η αλληλεγγύη στην πάλη του λαού της Παλαιστίνης για το δίκιο του όπως και στους λαούς που ματώνουν εξαιτίας όλων αυτών των επεμβάσεων και πολέμων. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα τα παραπάνω, οι λαοί τα πληρώνουν εκτός από το αίμα τους και τον υδρότα τους και με τον ξεριζωμό και με την προσφυγιά, ζήτημα που αφορά ιδιαίτερα και στο νησί της Ρόδου. Είναι δεδομένο ότι η κλιμάκωση του πολέμου θα προκαλέσει νέα προσφυγικά κύματα εκατομμυρίων κατατρεγμένων ανθρώπων. Γι' αυτό άλλωστε πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι του απαράδεκτου νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις συζητούν ήδη την αναθεώρησή του. Στόχος τους βέβαια δεν είναι άλλος από το να εντείνουν ακόμα περισσότερο την καταστολή σε βάρος των ξεριζωμένων, με ενίσχυση των απελάσεων και των επαναπροωθήσεων, με νέους επικίνδυνους φράχτες, με νέες φυλακές. Συζητούν για νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε τρίτες χώρες στο πρότυπο της κατάπτυσης της Συμφωνίας Ιταλίας-Αλβανίας. Η ενιαία πολιτική όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό αποκαλύπτει την υποκρισία τους για τις δίθεν ανθρωπιστικές αξίες, για την δημοκρατική απάντηση στην ανερχόμενη ακροδεξιά, όπως λένε. Όλοι μαζί, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες, ακροδεξιές κυβερνήσεις, εφαρμόζουν την ίδια απάνθρωπη και βάρβαρη πολιτική απέναντι στα θύματα των πολέμων που αυτοί οι ίδιοι στηρίζουν από τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις Σόλτς και Σάντσεθ σε Γερμανία και Ισπανία μέχρι τις ακροδεξιές κυβερνήσεις Μελώνη και Όρμπαν σε Ιταλία και Ουγγαρία μέχρι και την κυβέρνηση Μητσοτάκη που περιφανεύεται γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική έρχεται λέει πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις. Οι λαοί είναι τα μόνιμα θύματα. Είναι αυτοί που πληρώνουν τις συνέπειες των πολέμων τους. Τόσο τα εκατομμύρια των ανθρώπων που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους για να γλιτώσουν από τις βόμβες, όσο και οι λαοί των λεγόμενων χωρών υποδοχής, όπως εδώ ο ελληνικός λαός, που μετατρέπονται η χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Εδώ στη Ρόδο, όπως και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, την τελευταία περίοδο αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σήμερα άλλωστε είχαμε και αυτό το νέο τραγικό ναυάγιο με τέσσερις ακόμα νεκρούς. Εκατοντάδες πρόσφυγες παραμένουν σε σκηνές στο κέντρο της πόλης, χωρίς πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες για επιβίωση για τις ανάγκες τους. Ποιος όμως ευθύνεται για αυτή την επικίνδυνη για όλους κατάσταση. Ποιος ευθύνεται για τα ναυάγια και τους νεκρούς στις θάλασσες της Μεσογείου. Οπωσδήποτε δεν ευθύνονται τα γυναικόπαιδα, οι άμαχοι, οι απροστάτευοι άνθρωποι από την Παλαιστίνη, το Λίβανο, τη Συρία, το Αφγανιστάν, όλοι όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση. Η ευθύνη βαρεύει αυτούς που δημιουργούν τους πολέμους γιατί με τη στήριξη των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία με τους 6,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Σφαγιάζεται ο Παλαιστινιακός λαός και βομβαρδίζεται ο Λίβανος των εγκατεστημένων 2,5 εκατομμυρίων Παλαιστινίων και σύρων προσφύγων από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η ευθύνη βαραίνει αυτού του που παίζουν επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια σε βάρος των ξεριζωμένων ανθρώπων, όπως επιβεβαιώνεται από τη διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσουν στους 4,5 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αμέσως εντάχθηκαν μόλις έφυγαν από τη χώρα τους σε ειδικό καθεστώς προστασίας με δυνατότητα μετακίνησης στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Όμως, για τους ξεριζωμένους από άλλες χώρες προέλευσης επιφυλάσσουν καταστολή, εγκλωβισμό, φυλακές ή διαλογή των κατάλληλων επίσης φθηνών εργατικών χεριών για λογαριασμό μεγάλων ομήλων στα μεγάλα ξενοδοχεία στα χωράφια, στις κατασκευές των μεγάλων έργων και σε μια σειρά άλλους κλάδους. Το ΚΚΕ καλεί το λαό μας να παλέψει για την απεμπλογή της χώρας από τον πόλεμο, να διεκδικήσει την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης για την ολόπλευρη προστασία των προσφύγων, με γρήγορες διαδικασίες απόδοσης ασύλου για τις χώρες πραγματικού προορισμού τους, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Χρειάζεται σύγκρουση με το άδικο ευρωενωσιακό πλαίσιο να καταργηθεί το απαράδεκτο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο και η κατάπτυστη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να σταματήσει η μετατροπή της Ελλάδας και των νησιών μας ειδικά σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Να κλείσουν όλες οι υπερδομές φυλακές και να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας των κατατρεγμένων με υποδομές περίθαλψης, υγιεινής, ασφαλούς διαβίωσης, αρρωγής, διερμηνίας και προστασίας των παιδιών. Να στελεχωθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να εξασφαλίζεται η γρήγορη απόδοση ασύλου σε όλους τους ξεριζωμένους και οι διαδικασίες για τη μετάβαση στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αν κάναμε μια πολύ μεγάλη εκτενή αναφορά στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός της Ρόδου, το νησί σας, που πάνω κάτω βέβαια είναι τα ίδια ή παρεμφερή με τα αντίστοιχα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δεν είναι για να δώσουμε μια εικόνα απεσιοδοξίας. Το αντίθετο ακριβώς ισχύει. Γιατί για όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν άλλα τόσα ενθαρρυντικά παραδείγματα όπου εργατικές λαϊκές δυνάμεις, όπου η νεολαία κινητοποιήθηκε Όλες αυτές οι δυνάμεις ενωμένες, δυνάμεις ενωμένες στην πάλι έδρασαν, οργανώθηκαν, διεκδίκησαν ενάντια στη μεγαλοεργοδοσία, ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική, ενάντια σε υπεριαλιστικέ συμμαχίες. Έτσι εμποδίσαμε αρνητικές εξελίξεις. Έτσι πετύχαμε και κάποιες κατακτήσεις με τον αγώνα μας. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στους δρόμους οι εποχικοί πυροσβέστες, οι τελιβεράδες, οι εκπαιδευτικοί, οι ναυτεργάτες, οι λιμενεργάτες, οι μαθητές, οι φοιτητές. Σήμερα ήταν οι οικοδόμοι που απεργούν σε όλη τη χώρα. Αυτοί οι αγώνες αποτέλεσαν και αποτελούν τη μόνη πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και ας έκαναν πολλοί ότι δεν την βλέπουν, για να έρθουν τώρα να μας πλασάρουν ως δήθεν καινούργια αντιπολίτευση, λέει, το αμαρτωλό Πασόκ, επιδιώκοντας να στήσουν ένα νέο, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολύ παλιό, πλαστό και βολικό για τους ίδιους δίπολο, μετά τον εκφυλισμό του άλλου αμαρτωλού, του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, η διέξοδος για όλους τους απογοητευμένους, του ΣΥΡΙΖΑ και του παλιού ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη ή τα διάφορα απολυφάδια του ΣΥΡΙΖΑ που σκόρπισαν αυτά τα χρόνια δεξιά και αριστερά, όπως η Νέα Αριστερά, η Πλεύση, το Μέρα, αλλά ακόμα και άλλα που ετοιμάζονται τώρα να εμφανιστούν μετά το συνέδριό τους είτε σαν κασελίστας, είτε ως πολακίστας, είτε ως 87 και βάλε η πραγματική, η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το αστικό κράτος, η ενίσχυση του ρεύματο αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, η ακόμα πιο μαζική αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για το λαό και την νεολαία. Γιατί η ελπίδα έρχεται όταν καταφέρνεις να εντοπίσεις την αιτία των προβλημάτων, τον πραγματικό ένοχο που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι άλλος από αυτό το σάπιο, το καπιταλιστικό σύστημα, από αυτό το κράτος, από τις κυβερνήσεις και τα κόμματά του. Η ελπίδα έρχεται όταν συνειδητοποιεί ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός που βρίσκεται έξω από τα όρια αυτού του συστήματος, που έχει, όπως ξέρουμε όλοι, πρωταρχικό κριτήριο μόνο το αδιφάγο κέρδος αυτός που οδηγεί δηλαδή τον ελληνικό λαό πραγματικά στην εξουσία, να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του, να συνυπάρχει ειρηνικά και αρμονικά με τους άλλους λαούς της περιοχής μας, με τους οποίους δεν έχει τίποτα να χωρίσει. Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ στον ελληνικό λαό. Σε αυτό το δρόμο καλούμε και το λαό της Ρόδου, να τον βαδίσουμε όλοι μαζί, παλεύοντας σήμερα για την επιτυχία της μεγάλης πανεργατικής απεργίας στις 20 του Νοέμβρη, με σύνθημα λεφτά για τους μισθούς, την παιδεία, την υγεία και όχι για τον πολέμων τα σφαγεία. Παλεύουμε ώστε να διαμορφώνονται σε πολλά μέτωπα ισχυρές αιστείες αντίστασης και αντεπίθεσης με κατεύθυνση να ανοίξει ο δρόμος για τις βαθιές ανατροπές που έχουμε ανάγκη στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σε αυτό τον αγώνα πρέπει όλοι χέρι-χέρι να βαδίσουμε μαζί, να βάλει ο καθένας μας το μικρό ή μεγαλύτερο λιθαράκι του. Γεια σας, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.